Σε ετοιμότητα και κινητοποιήσεις κάλεσαν τα μέλη της ΠΑΣΕΒΕ Καβάλα, συνταξιούχους και εργαζομένους, σε συνέντευξη τύπου παραχώρησαν για το ασφαλιστικό. Ο Θόδωρος Κωνσταντογεωργίου έκανε λόγο για αντιδραστικά μέτρα που περιέχονται στο νομοσχέδιο από την κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί τη 13η σύνταξη. Μίλησε για πλήθος φορολογικών βαρών στις πλάτες των επαγγελματιών που φτάνουν το 65% του εισοδήματός τους, προαναγγέλλοντας νέα λουκέτα στην αγορά. Ότι το ασφαλιστικό, ένα νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει εδώ και ένα διάστημα η κυβέρνηση και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νόμων που ήδη έχουν πάρθει τα προηγούμενα χρόνια, βρίσκεται ήδη στο κατόφλι της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης. Ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς ενσωματώνει ό,τι αντιδραστικό έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα στο ασφαλιστικό μας σύστημα, όλες τις περικοπές που έχουν γίνει και είναι ακριβώς από την κυβέρνηση εκείνη η οποία υποσχέθηκε να δώσει και τη 13η σύνταξη και είναι αυτή η ίδια που προχωράει αφενός σε τεράστιες αυξήσεις των εισφορών, σε μειώσεις ραγδαίες των παροχών και οπωσδήποτε σε μια συρρήγνωση ακόμα μεγαλύτερη των συντάξεων με τον τρόπο που προτείνει να υπολογίζονται οι συντάξεις από εδώ και πέρα. Είναι ότι διαλύεται πλήρως ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης. Πάμε σε μια ασφάλιση η οποία θα θυμίζει πολύ έντονα τις ιδιωτικές ασφαλίσεις και μιλάω για την ασφάλιση στα ταμεία που είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζονται οι επαγγελματίες, όπως άλλωστε και οι εργαζόμενοι και οι αγρότες, που και εκεί οι εξελίξεις είναι επίσης δυσάρεστες. Και βέβαια θεωρούμε ότι αυτό γίνεται και για να προωθήσει την ιδιωτική ασφάλιση ακόμα παραπέρα. Άλλωστε η κυβέρνηση ήδη έχει ψηφίσει την επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης. Από την πλευρά του, το μέλος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕ, Κώστας Μακέδος, τόνισε την ανάγκη ετοιμότητας στους συνταξιούχους και εργαζομένους, καθώς επίσης αναφέρθηκε και στην κλοπή των αποθεματικών και την καταστροφική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Να καλέσω όλους τους συνταξιούχους, είτε είναι του ΟΑΕ, είτε είναι του ΙΚΑ, είτε είναι του Δημοσίου, είτε τέλος πάντων όλους τους συνταξιούχους από όλα τα ταμεία, γιατί αφορά όλους και όλα τα λαϊκά στρώματα, το σχέδιο νόμου που κατεβάζει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να είναι σε ετοιμότητα με το που θα ανέβει στη Βουλή το νομοσχέδιο, να κατέβουμε στο δρόμο, να ξεχυθούμε στις διαδηλώσεις, στις καταλήψεις, στις πορείες, για να σταματήσουμε αυτό που είπε και προηγούμενα ο Θόδωρος Κωνσταντογεωργίου, τον ενταφιασμό, τον ξαφνικό θάνατο του ασφαλιστικού συστήματος.